Ήταν για μας ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Έγινε ακόμα πιο δύσκολο κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας όταν στο παιχνίδι με τη Λάρισα χάσαμε το Γιάννουλη. Έχουμε και τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του Παντελίδη. Δύο πολύ σοβαρές απουσίες. Φοβόμουν πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι γιατί ξέρω ότι η Σάτσα είναι μια ποιοτική ομάδα. Τα παιδιά είναι παιδιά τα οποία έχουν παίξει πολλά χρόνια σε εθνικές κατηγορίες και σε πρωταθλήματα τα οποία χρειάζεται να έχεις ποιότητα για να το δείξεις αυτό. Τους συγχαίρω δημόσια για την προσπάθειά τους, για όλο αυτό το οποίο κάνουν εδώ και πάρα πολύ καιρό και θα έλεγα χρόνια ίσως. Συγχαρητήρια και στον Μίγκο που η ομάδα, παρόλο που τη θεωρούν κάπως εγώ, πιστεύω ότι δεν θα κινδυνεύσει και έτσι πρέπει να γίνει. Αν θέλετε την άποψή μου, αυτή η ομάδα πρέπει να μείνει στην κατηγορία. Έχει παιδιά μπασκετικά, ο κόσμος είναι εδώ. Βλέπετε ότι το γήπεδο ζει παλιές καλές στιγμές. Να δώσω όμως συγχαρητήρια και στους δικούς μου παίχτες, οι οποίοι πραγματικά σήμερα υπερέβαλαν εαυτούς. Κατάφερα να πήρα μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη απέναντι σε ένα πάρα πολύ καλό αντίπαλο, άξιο αντίπαλο. Και εύχομαι και εγώ από τη δικιά μου σειρά, όπως όλοι οι υπόλοιποι, καλή επιτυχία, καλή συνέχεια και γρήγορη παραμονή στην ομάδα της Σέρφης, γιατί η ΓΑΜΑ Εθνική τη χρειάζεται σε αυτή. Είναι η πιο ιστορική ομάδα της Εθνικής Μακεδονίας, γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να παραμείνει εκεί. Λοιπόν, συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα στην ομάδα του Ρακλή, στο Ζήση εδώ, φίλο μας. Κάναμε ένα πολύ κακό παιχνίδι εμείς σήμερα. Δεν μας βγήκε το μάτς, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ήμασταν άστοχοι, ήμασταν νευρικοί, στο πρώτο μήνα τουλάχιστον. Παλέψαμε, το γυρίσαμε. Δεν καταφέραμε να κερδίσουμε. Ήταν ένα μάτς που χρειαζόμασταν για τη συνέχεια. Το χάσαμε, αλλά συνεχίζουμε. Δεν τα παρατάμε το εμείς. Κάποια στιγμή θα γινόταν και κακές εμφανίσεις, πολύ, πολύ κακές εμφανίσεις. Είναι η πιο κακή εμφάνιση που κάναμε μέχρι στιγμής. Περιμέναμε κάποιες εμφανίσεις κακές. Έτυχε στο σημερινό παιχνίδι. Δεν τα παρατάμε εδώ, συνεχίζουμε. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας. Υπήρξε άγχος, υπήρξε βάρος στις προσπάθειες. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Συμβαίνουν αυτά. Άνθρωποι είμαστε, ερασιτέχνες είμαστε. Ο καθένας έχει τα προβλήματά του. Ίσως βγήκε μέσα στο γήπεδο. Εμείς συνεχίζουμε. Έχουμε καλό κλίμα. Δεν πρόκειται να μας πτωήσει αυτή η ήττα. Οπωσδήποτε. Θα παλέψουμε μέχρι τέλος. Για να καταφέρουμε το στόχο μας, που είναι να μείνουμε στην κατηγορία. Αυτά.